ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούκαλη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αλλάξουμε θέμα. Τη λίστα με τα ονόματα 4.151 μεγαλοφιλετών του δημοσίου έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για την περίφημη λίστα για την δημοσιοποίηση της οποίας υπήρξαν πολλές κόντρες στη Βουλή από τον περασμένο Νοέμβριο. Είναι εντυπωσιακό μάλιστα το γεγονός ότι οι συνολικές οφειλές των ιδιωτών φτάνουν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά από πολλαπλές αναβολές αλλά και πολιτικές κόντρες, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τελικά 4.151 ονόματα μεγαλοοφειλετών του δημοσίου, των οποίων οι οφειλές φτάνουν τα 14,9 δις. Τα ονόματα δημοσιοποιήθηκαν μετά από έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από αυτά έχουν εξαιρεθεί όσοι έχουν ήδη υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 15 οφειλέτες χρωστούν πάνω από 100 εκατομμύρια και το συνολικό ποσό τους φτάνει τα 3,2 δις, καθώς ο πρώτος της λίστας εμφανίζεται να οφείλει 952 εκατομμύρια ευρώ, αν και σύμφωνα με πληροφορίες αδυνατεί πλήρως να καταβάλει τα χρεωστούμενα. Πάντως και αυτή η λίστα έχει μόνο μέρος των οφειλών προς το κράτος, που συνολικά φτάνουν τα 41 δις. Από αυτά, εισπράξιμα θεωρούνται περί τα 8 με 10 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι αναλογικά στα 14,9 δις τα εισπράξιμα είναι περίπου 2,9 με 3,6. Θυμίζεται πάντως ότι αυτήν την περίοδο η κυβέρνηση προωθεί μία ακόμα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με ευνοϊκούς όρους, καθώς μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 60 δόσεις. Αυτές λοιπόν είναι οι περίφημες λίστες. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Τάσος Τέλογλου. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Καταρχάς, να αρχίσουμε με τις δικές σου πληροφορίες για το θέμα που είδαμε. Κοίταξε, τα ονόματα που είδαμε σήμερα δεν εντυπωσιάζουν όποιον ξέρει τους οφειλέτες του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν είχε δοθεί αυτή η λίστα είναι μάλλον ανεξήγητο. Διότι πρέπει να πούμε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι παλιοί γνώριμοι του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε έτσι ενδεικτικά τον κύριο Γιώργη Τσογιαννάκο, ο οποίος κατηγορείται τώρα για την περίφημη υπόθεση με την εταιρεία η οποία έπαιρνε τις κληρονομιές από τον κύριο Ντογιάκο, τις κληρονομιές ηλικιωμένων ανθρώπων, ας πούμε. Και παλιότερο ο κ. Γιώργης Τσογιαννάκος νομίζω ότι είχε και άλλες ποινές στο ενεργητικό του, 166 εκατομμύρια. Τον κύριο Γιώργο Κοσκοτά, γνωστό και μη εξαιρεταίο, 2,5 εκατομμύρια. Το Στάθη τον Καρατζούνη, τον πρώην πρόεδρο των Τρικάλων, ο οποίος ήταν μεταφορές και κατηγορηθεί για τελωνιακές παρεμβάσεις σχέση με λαθρεμπόριο τσιγάρων, 19,4. Τον κύριο Λαουτάρη, προφανώς από το εμπόριο καυσίμων, με ένα ποσό 34 εκατομμυρίων. Τον κύριο Κασιμάτη που οδηγεί τη λίστα, στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος στο βίντεό του, όπου έχει 561 εκατομμύρια από αρχική οφειλή, 39 εκατομμύρια από προσαυξήσεις, σύνολο σχεδόν 1,952 εκατομμύρια, περίφημη υπόθεση με τα πλαστά και εικονικά της Θεσσαλονίκης με το ΦΠΑ, πριν από τις εκλογές ακόμα του 2004. Mm-hmm. Άρα δεν είναι καινούργια αυτή η λίστα. Τον κύριο Παύλο Ψωμιάδη και τον κύριο Μάκη Ψωμιάδη επίσης. Δεν έχουμε δηλαδή εκπλήξεις σε αυτή τη λίστα. Ναι, είναι ονόματα που μάλλον θα περιμέναμε να υπάρχουν σε μια τέτοιου είδους λίστα. Τώρα, το θέμα είναι πόσες πιθανότητες έχει το κράτος να εισπράξει αυτά τα χρήματα ή μέρος αυτών των χρημάτων. Κοίταξε. Νομίζω ότι άνθρωποι όπως ο κύριος Κοσκοτάς ή για παράδειγμα ο κύριος Μάκης Ψωμιάδης έχουν λεφτά. Και υποθέτω και ο κύριος Παύλος Ψωμιάδης έχει αυτό το 1 εκατομμύριο που του ζητείτε. Το θέμα είναι αν μπορεί το κράτος να βρει πού τα έχουν και να το πάρει και να τα πάρει αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό έχω τις αμφιβολίες μου έτσι πως λειτουργεί ο μηχανισμός του κράτους και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι οφειλές, Σπύρο, οι οποίες με τα διαρκή πρόστιμα αυξάνονται και αυξάνονται και αυξάνονται. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτούς που δόθηκαν σήμερα, στη λίστα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δεν περιλαμβάνονται εκείνοι οι φορολογούμενοι, οι οποίοι αν και είχαν χρέη, πήγαν και κάναν κάποιες ρυθμίσεις. Έστω και αν το υπολοιπόμενο χρέος τους είναι πολύ μεγάλο. Πήγαν και τακτοποίησαν, ας πούμε, το χρέος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.